Λοιπόν, ο λόγος για τον Σάκη Τσιόλη, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του για το Euro. Δεν ξέρω αν βλέπει και Κόπα Αμέρικα. Καλησπέρα, coach, από Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, coach. Βλέπετε Κόπα Αμέρικα, coach, ή έχετε επικεντρωθεί στο Euro? Όχι, το Κόπα Αμέρικα το βλέπω και είναι δυνατό να μην το δω. Είναι η πανδημία του ποδοσφαίρου τώρα, τουλάχιστον μέσα από όλα τα άλλα, είναι όλα αυτά. Απλώς τώρα είναι και πολλοί οι ώρες περίεργες, αλλά εγώ έχω, εντάξει, έχω και ένα μηχάνημα εδώ που γυρίζω πίσω τα αυτό και μπορώ και το βλέπω και το μεσημέρι την άλλη μέρα όλα τα παιχνίδια. Πέρα από τα αποτελέσματα, βλέπω και τα μάτια. Για να μην ξενυχτάμε κιόλα, ε. Εντάξει, 3 ώρα και 4 είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά το τελικό δεν υπάρχει, ό,τι ώρα και να είναι. Καλά, το τελικό live, εντάξει. Έφτασαν στο τελικό του Κόπα Αμέρικα οι δύο καλύτερες ομάδες, η Βραζιλία δηλαδή και η Αργεντινή? Ναι, έτσι πιστεύω. Και αυτά που έχω δει, νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες, έτσι κι αλλιώς, είναι και τα μεγάλα ονόματα εκεί. Και είναι ένας τελικός που τραβάει και ηλική όλου του κόσμου το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και αυτοί που διοργανώσαν θα έρχονταν από μέσα τους ο τελικός να είναι Βραζιλία-Αργεντινά. Με φαβορί υπάρχει ή δεν υπάρχει, λόγω του γεγονότος ότι είναι δύο εισάξιες ομάδες? Σίγουρα υπάρχουν και οι δύο ομάδες αυτές έχουν παίχτες βαρόμετρο μέσα, υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Υπάρχουν τα στυλ και από τη μία και από την άλλη που καθένας εκπροσωπεί το δικό του στυλ. Παράδειγμα, το δυναμικό, το box to box, η Αργεντινή στο να πιέσει, να πρεσάρει και όλα αυτά από το κέντρο βέβαια και προς τα κάτω. Και από την άλλη υπάρχει η Βραζιλία, η οποία προσπαθεί να κτίσει παιχνίδι από την άμυνα προς την επίθεση με αυτό το γνωστό πάντα τρόπο. Απλώς τώρα έχει προσθέσει περισσότερο ταχύτητα στο παιχνίδι της Βραζιλία. Δεν έχει μείνει εκεί που την ξέραμε. Έχει επιρροές πολλές και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα δούμε δύο ομάδες που αν μη τι άλλο στο χώρο του κέντρου θα εξελιχθούν οι μάχες και θα παίξουν βέβαια ρόλο και οι παίκτες όπως ο Νεϊμάρ από τη μία και φυσικά ο κορυφαίος κατά την άποψή μου ο Μέση από την άλλη. Ο οποίος coach Μέση με την Αργεντινή δεν έχει κατακτήσει μεγάλο τουρνουά. Είναι και αυτό λίγο ξύμορο, λίγο μυστήριο, ίσως είναι η ώρα. Γιατί όντως αυτό είναι κουβάλα την ομάδα φέτος. Και ενδεχομένως είναι και οριακό η πλέον ηλικιακά. Νομίζω ότι ή τώρα ή ποτέ, όπως δίνουν τα πράγματα για το Μέση. Και θα ήταν κρίμα και για εμάς όλους που ζήσαμε τη δική του γενιά, ζήσαμε το Μέση, θα ήταν κρίμα να τελειώσει χωρίς να έχει ξέσει τη στάμπα, να έχει το κερασάκι στην τούρτα, να πάρει, αφού δεν μπόρεσε να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελλο, τουλάχιστον να πάρει το δικό του εκεί το πρωτάθλημα, το κύπελλο. Κώς να πάμε λίγο στο Euro που νομίζω απασχολεί πιο πολύ κόσμο. Σε όλη την Ευρώπη, εντάξει, εννοείται. Σωστά. Αλλά και στην Ελλάδα είναι και αυτό που είπατε και με τις ώρες, ίσως είναι λίγο ανασταλτικός παράγοντας. Θεωρείτε ότι το αντίστοιχο ερώτημα που έκανε ο Κώστας για το Copa America, το κάνω και εγώ για το Euro, Αγγλία και Ιταλία ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες, οι πιο αποτελεσματικές, ή υπάρχει στο μυαλό σας μια ομάδα που θα μπορούσε να αισθάνεται αδικημένη που δεν είναι στο τελικό? Εντάξει, με βάση όλα αυτά που είδαμε και αφού η Αγγλία κέρδισε καθαρά και δίκαια το παιχνίδι με τη Γερμανία, γιατί η μόνη ομάδα που εγώ, ας πούμε, από την αρχή που έλεγα ότι θα είναι μέσα στην τετράδα ήταν η Γερμανία. Αφού από τη στιγμή που η Αγγλία τελείωσε το παιχνίδι κατά αυτόν τον τρόπο με την Γερμανία και να λάβουμε υπόψη μας ότι η Αγγλία έχει φάει μόνο ένα γκολ από στημένη φάση το χθεσινό. Σωστά. Μπορούμε να πούμε ότι από την πλευρά της δική της ότι ήταν δίκαια η ομάδα αυτή που ήρθε στο τελικό. Και από την άλλη θα λέγαμε ότι η Ιταλία από την αρχή, γιατί εγώ είχα και μια, ξέρεις, έχω μια ιδιαίτερη αυτή με το Μαντσίνι, λόγω του ότι και σαν αντίπαλοι είναι η Σαμπτόρια, Λάρισα στο Europa League, ήταν αντίπαλοι. Και όταν ήμουν αντίπαλοι με τη Manchester City, είχαμε αλλάξει απόψεις, γιατί είχαμε αλλάξει και τις φανέλες τότε που ήμουν απέθης. Παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια και το στυλ του και τη φιλοσοφία του στο ποδόσφαιρο και αν θέλει και το ασφυσιολόγιο. Νομίζω ότι πέρασε στη δική του γραμμή στην Ιταλία. Από την αρχή είπα ότι η Ιταλία πλέον παίζει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Μεταφέρει το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου και στην επίθεση με πολύ ταχύτητα, αλλαγή παιχνιδιού και γρήγορα στο χώρο, εκμετάλλευση χώρου. Mm-hmm. Αυτό έκανε πολύ ελκυστική την Ιταλία και την έκανε να θέλει και την ομάδα που μετά τη Δανία, αν δεν είναι στα ίδια περίπου στατιστικά, είναι οι ομάδες που έχουν την καλύτερη επιθετική ανάπτυξη στο γύρο.
Ναι. Την καλύτερη επιθετική ανάπτυξη. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι είναι οι δύο ομάδες που ξεχώρισαν, η Αγγλία και η Ιταλία. Είναι λίγο άδικος ο θόρυβος, η φασαρία που σηκώθηκε για την πρόκριση της Αγγλίας σε σχέση με το πέναλτι που πήρε χθες, coach. Εντάξει, το πέναλτι σηκώνει πολύ τώρα, πώς το είδαν αυτοί από το VAR, πώς έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε πολύ χρόνο μπροστά της. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε προς το τέλος του παιχνιδιού που να κρίνει, ας πούμε, το παιχνίδι. Αλλά εμείς αν πάρουμε, αυτό είναι μια άλλη, ξέρεις, ότι τώρα πρέπει να το δούμε να καθίσουμε να αναλύουμε τώρα πώς έγινε και τι έγινε με τον πέναλτι. Αλλά εμείς αν πάρουμε να κρίνουμε σαν παιχνίδι, θα δούμε ότι πραγματικά η Αγγλία έβγαζε μια περισσότερο δύναμη, ταχύτητα, πίεση. Δηλαδή, σαν γενική εικόνα του παιχνίδι, νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη για το ποιος θα πρέπει να περάσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα όμως θα μπορούσε και από την άλλη πλευρά η Δανία να λέει ότι μη τον πέναλτι, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Ναι, ναι. Συμφωνώ με τον προπονητή ότι η εικόνα του αγώνα στα 120 λεπτά σαφώς έγινε υπέρ της Αγγλίας ό,τι αφορά την απόδοση που είχαν οι δύο ομάδες. Έτσι, γιατί αν ο Σμάιχελ δεν κρατούσε ανέπαφε την εστία σε 3-4 κραυγαλαίες ευκαιρίες της Αγγλίας, θα είχε κριθεί πολύ νωρίτερα το παιχνίδι, έτσι. Ήταν ο κορυφαίος της Δανίας ο Σμάιχελ. Σωστά. Το πρώτο ημίχρονο, ειδικά οι εξεπαθείς που κάνει, αυτή η απέκρουση που κάνει, είναι στιχτοδός, που βέβαια έχει να κάνει με την αντίληψη αυτού του παιδιού, την αντιληπτική του ικανότητα. Νομίζω ότι ναι, αυτό έδειξε ότι η Αγγλία σίγουρα είχε τις περισσότερες φάσεις και όπως είπα και πριν, ότι η επιθετική ανάπτυξη του αντιπάλου είναι πολύ δύσκολο και αυτό είναι και στον τελικό τώρα. Και σκέφτομαι τώρα πώς θα σκεφτεί ο Μαντσίνη για να μπορέσει να ξεκλειδώσει αυτή την άμυνα, ότι από μια στιγμένη φάση μόνο μπόρεσε αυτή η ομάδα να δεχτεί γκολ. Πώς θα μπορέσει δηλαδή να δημιουργήσει τελικές φάσεις και να πετύχει γκολ για να μπορέσει και η Ιταλία να πάρει το που θέλει πάρα πολύ, το κύπελλο. Coach, να σας κάνω μια ερώτηση. Μετά από πολλά χρόνια που κυριάρχησε στην Ευρώπη το 4-2-3-1 ή 4-3-3, γιατί βλέπουμε ότι κερδίζει έδαφος η τριάδα στην άμυνα? Έχει να κάνει αποκλειστικά με την σιγουριά που αισθάνεται ένας προπονητής με τρεις στόπερ? Έχει να κάνει ότι είναι ένα σύστημα, δεν ξέρω εσείς μας πείτε, που έχει λιγότερα τρεξίματα από το 1-4-3-3, γιατί βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες που δεν έχουν παίξει ποτέ, ας πούμε, εθνικές με τριάδα, είδαμε σε μερικούς αγώνες να παίζουν με τριάδα στο Euro. Κοίταξε, είναι απλό λίγο κατά την δική μου εκτίμηση αυτό το πλάνο, αυτό το σύστημα, για τον εξής λόγο. Όπως παρατηρείς, θα δεις ότι σχεδόν το 80-90% των ομάδων πιέζουν και πρεσάρουν στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου, πολύ ψηλά. Το να πρεσάρεις πολύ ψηλά και να μην δίνεις χώρους για να παίζουν αντιπίσεις, δεν μπορεί να έχεις 4-4 σχηματισμένα στη ζώνη της άμυνας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που αφαιρέσαν ένα μπέκι από την άμυνα από την τετράδα και τον προσθέσανε στο κέντρο. Δηλαδή, όπως η Γαλλία και πολλές άλλες ομάδες, με 3-4-3 προσπαθούν να μεταφέρουν το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, στη δεύτερη ζώνη. Και όλο αυτό που γινόταν, ακόμα και η Ισπανία, που ξεκίνησε να παίξει αυτό το παιχνίδι και δέχτηκε πολύ κριτική ο coach, προσπάθησε να περάσει την τετράδα στον χώρο του κέντρου και στην άμυνα για να μην καθυστερούν τόσο πολύ το παιχνίδι στο pass game στην άμυνά τους και γιατί θέλουν να πιέσουν πολύ ψηλά. Παράδειγμα, η Αγγλία τώρα πιέζει, γιατί έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις, πιέζει πάρα πολύ ψηλά. Το να μένει με 4-4 καρφωμένοι στη ζώνη άμυνας κάνει πέσει για την πίεση, για το press. Γι' αυτό λοιπόν προτιμήθηκαν να πάνε με λιγότερους παίκτες στην άμυνα και με την τετράδα με τριάδα, αλλά βέβαια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είδαμε, ας πούμε, και την Ισπανία, είδαμε και την Ιταλία να φέρνει το τέταρτο παίχτη στην άμυνα. Δηλαδή, την ίδια που είναι την κόψη του ξηραφιού, τη λέγουν να παίζουν και λίγο πιο μαζεμένα πίσω με περισσότερους παίχτες στην άμυνα. Αλλά σε καθαρή φάση επιλέχθηκε αυτό το σύστημα το 3-5-2, το 3-4-3, γιατί κάνουν πίεση πολύ ψηλά. Και για να μην αφήσουν χώρους, το χώρο του κέντρου, ανεβάζουν τον τέταρτο παίχτη από την άμυνα και τον πιάσανε κεντρό. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν κατοπιστικό. Θα βέβαια. Ο Σάκης ο Τσόλης, κοίταξε, αυτό που λέει το έχει μελετήσει. Δεν είναι στην τύχη αυτά που λέει. Τώρα, coach, έχουμε ένα τελικό. Η Αγγλία και η Ιταλία. Για μένα, συμφωνήσατε κι εσείς, οι πιο εντυπωσιακές ομάδες στο Euro. Γιατί
Αν τα βάλουμε κάτω, ούτε το Βέλγιο εντυπωσίασε, ούτε η Γερμανία εντυπωσίασε, ούτε η Ολλανδία εντυπωσίασε. Έτσι. Αν κάποιος εντυπωσίασε, να πω ότι οι δύο αποκλεισμένοι, η Ισπανία με την Δανία. Αλλά η Δανία, εντάξει, κυρίως λόγω Σμάιχελ. Ο Σμάιχελ την πήρε από το χέρι και την έφτασε εδώ. Άρα οι δύο καλύτερες ομάδες έφτασαν στο τελικό. Είναι η απόλυτη μοιρασιά σε πιθανότητες 50-50. Έχει η Αγγλία ένα λόγο παραπάνω λόγω του γεγονότος ότι το τελικός γίνεται στο Wembley, γιατί δίψα έχουν και οι δύο. Τώρα, το ότι η Αγγλία δεν πήρε ποτέ Euro, η Ιταλία έχει πάρει, σε μένα δεν λέει τίποτα. Θεωρώ ότι την ίδια δίψα θα έχουν και οι μεν και οι δε. Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι άλλες εποχές και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο κάθε ποδοσφαιριστής θα θέλει να παίρνει το μετάλλιό του ότι πήρε το κύπελλο Ευρώπης. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, στη σύνταξή του θα θέλει να έχει αυτό εκεί πέρα. Δεν έχει να κάνει το τι έκανε πριν από 10, 15 και 20 χρόνια. Τώρα είναι αποκλειστικά δικό του θέμα κάθε ποδοσφαιριστή. Τώρα όσον αφορά δική μου άποψη για το παιχνίδι αυτό. Σίγουρα την περισσότερη δουλειά και την περισσότερη μελέτη πάνω στην τακτική προσέγγιση, τόσο στο σύστημα, την τακτική προσέγγιση πιστεύω θα την έχει ο Μαντσίνη. Για το πώς θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που δείχνει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ φρέσκια, πάρα πολύ γρήγορη και δυνατή, καλή την κατάσταση και βέβαια μια ομάδα που έχει πολύ καλή ομάδα πίσω από την ομάδα. Δηλαδή έχει και 5-6 παίκτες από τον πάγκο, ανά πάση στιγμή να αναπληρώσει τα πάντα μέσα στο παιχνίδι. Και όλα αυτά. Να πιεστώ, δηλαδή είδαμε στην παράταση 118 να πιέζουν τη Δανία στην άμυνα της Δανίας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει και δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε και τη Δευτέρα θα κάνουμε μια συζήτηση αν θέλει, αν είναι έτσι, ότι η Ιταλία θα πρέπει να επιστρατεύσει ένα παλιό της αποστήλης. Δηλαδή να πάει λίγο στην ενισχυμένη άμυνα, μήπως και μπορέσει και τραβήξει τα στόπερ που δεν είναι και πολύ γρήγορα της Αγγλίας έξω από την περιοχή για να τη χτυπήσει. Μια και πέσει στην Αγγλία, θα βγουν περισσότερο ψηλά για να βγουν στην αντεπίθεση. Γιατί έχει πολύ γρήγορη επίθεση και πολύ γρήγορη ανάπτυξη η Ιταλία. Όμως, θέλει αυτό και όπως είπα και πριν, η επιθετική ανάπτυξη δεν δέχτηκε γκολ ακόμα η Αγγλία. Είναι λοιπόν μια στρατοκεφαλιά για το Μαντσίνη, για το πώς τακτικά θα διαβάσει και θα τοποθετήσει την ομάδα του. Η Ιταλία για να μπορέσει να πάρει το Wembley το κύπελο, θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ πνευματικά, στο μυαλό του. Θα ήθελε πολύ coach ο Μαντσίνη να έχει τον Σπινατσόλα, Σίγουρα θα τον ήθελε. Ένας παίχτης που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς, εντάξει, μέσα στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει, και για την ομάδα. Και για μένα, να σου πω κάτι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ φανταστική περίοδο για το παιδί. Κρίμα γιατί δεν μπόρεσε να απολαύσει μέχρι το τέλος αυτό το τουρνά. Κρίμα. Ναι, σίγουρα. Ήταν εκπληκτικός. Μέχρι τον τραυματισμό του ήταν εκπληκτικός. Θα έχει τα χρόνια να πάρει την προσωπική του ρεβάνς. Ναι. Θα δούμε. Περιμένουμε με ανυπομονησία την Κυριακή και για τα δύο παιχνίδια και για το Αγγλία-Ιταλία, φυσικά και για το Βραζιλία-Αργεντινή. Κότσα, σε πάμε τώρα λίγο να επιστρέψουμε Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει σήμερα μία μεταγραφή. Μία, μάλλον, κίνηση ενίσχυσης, γιατί δεν είναι μεταγραφή, είναι ελεύθερος. Αναφερόμαστε στον Νέλσον Ολιβέιρα, που θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ και τα επόμενα δύο χρόνια. Θα ήθελες να μας τον αναλύσεις καθαρά, προπονητικά, τα στοιχεία και την εικόνα του Πορτογάλου επιθετικού? Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος εμένα προσωπικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας σύγχρονος προσφερειστής, ένας παίκτης που δεν είναι εμένα πριν και καλά στο κουτί, στη μεγάλη περιοχή και λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο να εκμεταλλευτεί μια στιγμή, μια τρύπα, μια κάθε την μπάλα για να πάρει στον γκολ. Είναι ένα παιδί το οποίο επί 90 λεπτά δουλεύει πάρα πολύ μέσα στον χώρο. Με πολύ πίεση, βγαίνει πολύ έξω από τα όρια. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τον coach, τι οδηγίες θα έχει πάρει. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε εκτός έδρας παιχνίδια και στα μεγάλα παιχνίδια η πίεση, η ταχύτητά του, ο τρόπος που αμήνεται, ο τρόπος που επιτίθεται, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ, πολύ ψαγμένη από αυτούς που χτίζουν την ομάδα τους εκεί, γιατί σίγουρα θέλουμε όλοι έναν επιθετικό παίχτη, δύο επιθετικούς παίχτες. Βλέπουμε ακόμα και το σεντρεφόρ της Αγγλίας στο Γκέν, πόσο έξω βγαίνει από την περιοχή, πόσο δουλεύει αριστερά-δεξιά να τραβάει, να κάνει, ξέρεις. Με αυτή την τρόπο ανοίγει και τα στόπερ, αρχίζουν και τα στόπερ και χάνουν την ισορροπία όταν ο φόρ βγαίνει αρκετά έξω από το χώρο. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση μετελέχθανε
Και νομίζω, εάν και εφόσον βέβαια δεν έχει τραυματισμούς, γιατί ήταν λίγο υπερηπείς τους τραυματισμούς αυτό που είδα τα δύο τελευταία χρόνια, αν προσέξει ότι είναι καλά στην υγεία του, νομίζω ότι θα είναι ένας πολύτιμος παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση του Ολιβέιρα που έρχεται με τον Κμέντσικ που είχε ο ΠΑΟΚ για κάποιους μήνες στο ρόστερ του. Ο Κμέντσικ, δεν ξέρω αν είχαμε μιλήσει και μαζί, θα πει βέβαια γιατί σχολίασε και το τελικό. Ναι, είχα ναι. κάνει μια δήλωση την οποία την άλλη μέρα με πήραν όλοι. Είπα ότι ο παίκτης κλειδί για το παιχνίδι αυτό είναι ο Κμέντσικ. Ο Κμέντσικ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε μια κάθετη κίνηση, μια ταχύτητα παρά το σώμα του και όλα αυτά, η σωματοδομή του. Ένας παίκτης, και έλεγα τώρα ότι τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να κρατήσει αυτόν τον παίκτη. Νομίζω ότι ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Ο Κρυμέτσης ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στον άξονα ακριβώς, ενώ ο Λιβέρα από την άλλη μεριά και στο 4-4-2 και στο 4-3-3 μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις αριστερά-δεξιά πέρα από τον κεντρικό σεντρεφόρ. Είναι διαφορετικές οι ρόλοι. Σίγουρα όμως ο Κρυμέτσης ήταν ένας παίκτης που κινούταν κάθετα άξονα και ήταν πολύ εύκολος στο να σου κάνει την τελική φάση. Και αυτό είχα πει και πριν την τελικό ότι αυτός ενδεχομένως να είναι ο παίκτης κλειδί και για αυτή την άλλη μέρα συζητήθηκε και τα λέγαμε. Μάλιστα. Οι δύο παίκτες είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά τέλος πάντων. Έβγαινε πάντως αρκετά και στα δεξιά ο Κρεμέντι Κότσε, ενδεχομένως όχι προς τα πίσω, αλλά στα δεξιά τον βλέπαμε πολλές φορές να βγαίνει στη δεξιά πτέρυγα ναι, και ναι. να βοηθάει την ανάπτυξη. Η ζώνη της επίθεσης λόγω της ταχύτητάς του. Αυτή η κίνηση να την κάνουν οι φόρ για να μπορούν να προσανατολίζουν τους κεντρικούς στόπερ. Έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση για να δημιουργηθεί χώρος να φύγει μπάλα στην κάθε μπάλα. Εδώ στον τελικό βγήκε μέσα σε 10 λεπτά, 15 λεπτά, τρεις φορές από τον άξονα τέτα τέτα. Φοβερή κίνησή του. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Ολιβέιρα έχει κίνηση στο χώρο, είναι πολύ γρήγορος, δυνατός. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ, πολύ σημαντική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ γιατί θα βοηθήσει σε πολλούς τομείς. Ο Κμήτρης, ας πούμε, δεν ήταν ο παίκτης που θα πίεζε τους αμυντικούς τους τρεις ή ακόμα και τους τέσσερους, ενώ ο Λιβέρ είναι ένας προσδοσίας που θα πιέζει πολύ την άμυνα του αντιπάλου. Μάλιστα. Ωραία. Στέργιο, νομίζω ολοκληρώσαμε. Κύριε Τσόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάθεση που είχατε και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια με υγεία και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.